Μετά τον πρώτο σκόρερ του τελικού και της διοργάνωσης, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα, αλλά και στην ώρα της στέψης στο κύπελο και αμέσως μετά μίλησαν στο Βαγγέλη Ιωάννου. Ποιο είναι το μυστικό δηλαδή του Ολυμπιακού για αυτό που παρουσιάζει στην πιο βελτιωμένη έκδοσή του τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικά φέτος? Αποτέλεσμα ετών, αυτό το πράγμα δεν χτίζεται σε μία σεζόν, όπως πολύ καλά ξέρεις. Αλλά αυτό είναι το μυστικό, ότι έχουν έρθει παίκτες, καλά και Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι παίζουν για την ομάδα, δεν παίζουν και στατιστικά και επόμενα συμβόλαια, αυτά έχουν κλείψει τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια. Σε κάθε αγώνα μπορεί να βγει διαφορετικός πρωταγωνιστής, αν κάποιος παίκτης δεν πάει καλά θα πάει κάποιος άλλος παίκτης καλά. Αυτό να αλληλοσυμπληρώνονται τόσο και να μπορεί να βγαίνει διαφορετικός πρωταγωνιστής σε αναγώνα, νομίζω δεν το είχαμε άλλη σεζόν σε τέτοιο βαθμό. Ποτέ άλλοτε δεν το είχε ο Ολυμπιακός, Γιώργο, και δεν παίζουν για τα συμβόλαιά τους. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουν ότι παίζοντας τον Ολυμπιακό θα μεγαλώσουν τα συμβόλαιά τους. Νομίζω είναι ο ορισμός της ομάδας. Το βλέπετε πώς πανηγυρίζουν όλος ο πάγκος σε κάθε καλάθι και πώς το βλέπετε το κλίμα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά νομίζω το βλέπετε. Νομίζω βάλαμε, πετύχαμε στον Ολυμπιακό κάποιες αξίες και κάποιες αρχές και δικές μας έχουν μπει και στην ομάδα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε, το πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε, είναι μετά την απόφαση για το μέχρι τέλους. Αυτό βλέπουμε εδώ και αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Πάει να κάνει φέτος και ο Μπαρτζόκας και ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, εσείς, οι παίκτες, οι πάντες, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Back to back double. Αυτά που λες είναι πολύ ωραίες αναλύσεις, δεν μας τρομάζει, έχουμε χαμηλά το κεφάλι, όπως είπε ο Γιώργος το απολαμβάνουμε και πραγματικά αυτό δεν το είπα πριν αστειευόμενος, το εννοώ ότι κοιτάμε σταδιακά. Τώρα να μιλήσουμε για πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά, να μιλήσουμε για το Κάουνας, όλα αυτά είναι πρόωρα. Το στάδιο της Κεφυλίας μοιάζει μικρό. Πότε θα μπουν αυτές οι πρόσθετες κερκίδες? Το θέμα του γηπέδου νομίζω δεν είναι το θέμα πότε θα μπουν οι κερκίδες. Είναι ένα γενικότερο θέμα. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί. Νομίζω ότι πλησιάζει η στιγμή. Είναι ευρύτερο το θέμα. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί αυτό. Δεν νομίζω είναι θέμα να μπουν κάποιες εξέδρες μόνο. Είναι μια γενικότερη λύση, αντιμετώπιση. Και νομίζω κάποια στιγμή. Είναι πιο μπασκετικό το γήπεδο, αλλά είναι συνολικό. Είναι νομίζω θα πρέπει να το δηλαδή δει κάποιος. Βελτίωση του γήπεδου, όχι μόνο. Από αυτά που ανανεώνεται συμβόλαια, προλάβατε ήδη το NBA με την ανανέωση του Βεζένκοφ και πλέον ελαχιστοποιήσατε, δεν σμιδενήσατε, αλλά κάνατε αυτό που έπρεπε. Αυτή είναι η άποψή μου. Ως προς την κίνηση των Kings για το Βεζένκοφ και να αναμένουμε κι άλλες, λοιπόν αυτό είναι το ερώτημα, να αναμένουμε κι άλλες τέτοιες ανανεώσεις ή προώρες επεκτάσεις. Όπως θέλετε, πάρτε το επίπεδο. Νομίζω η απάντηση είναι αυτή η χημεία που χτίζουμε. Οι κινήσεις που θα σταθεροποιήσουν και θα δυναμώσουν τη χημεία της ομάδας και θα κάνουν τα πεινασμένα σκυλιά ακόμα πιο πεινασμένα παρότι θα έχουν συμβόλαια, θα συνεχιστούν. Οι κινήσεις της ομάδας, όπως ξέρετε, δεν προαναγγέλλονται, ανακοινώνονται. Γιώργος Μπαρτζόκας, η καλύτερη κίνησή σας τα τελευταία χρόνια, η απόφαση να επιστρέψει στον Ολυμπιακό? Όταν επέστρεψε, νομίζω ότι δεν έγινε αντιληπτό τι πηγαίναμε να χτίσουμε. Ήταν μια δύσκολη εποχή τότε, με όλα αυτά που είχαν γίνει. Επέστρεψε ήσυχα, σεμνά και ταπεινά και νομίζω θα κατακτήσει και αυτός και η ομάδα αυτά που αξίζουν. Να περιμένουμε το Σεπτέμβρη αυτό που δεν έγινε τον ερχόμενο, αυτό που δεν έγινε τον περασμένο Σεπτέμβρη μαζί για Σπανούλη και Πρίντεζη. Ένα παιχνίδι που ενδεχομένως τα λάβαρά τους και οι φανέλες τους θα κρεμαστούν στην οροφή του σταδίου της Κεφυλίας. Έχει συζητηθεί αυτό για να γίνει φιλικό το Σεπτέμβριο, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμως αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στον Βασίλη που στην πρώτη χρονιά ως προπονητής έφτασε στο τελικό και κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια.